Γεια σου και καλώς ήρθες. Σήμερα θέλω να απαντήσω στο ερώτημα από ποια ηλικία επιτρέπεται ή μπορούμε ή πρέπει να δίνουμε βότανα σε βρέφη και μικρά παιδιά, ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που κυκλοφορούν επ' αυτού, υπάρχουν έτσι τρελές φατρίες που μιλάνε και ισχυρίζονται πράγματα στο Facebook και εκτός. Και επειδή είναι κάτι το οποίο το έχω δει πάρα πολλές φορές και έχω στην ουσία κουραστεί να το συζητάω ατέλειωτα, έφτιαξα αυτό το βίντεο. Να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα. Εάν δεν γνωριζόμαστε, είμαι η Σουζάνα Κέμπερ, είμαι ολιστική παιδίατρος και έχω το kemper.gr και μαθαίνω τους γονείς πώς να κατανοούν και να αξιολογούν και επίσης να θεραπεύουν με πιο φυσικό τρόπο τις ασθένειες των παιδιών τους. Αν θέλεις να με βλέπεις τακτικά, μπορείς να κάνεις εγγραφή και κλικ, sorry, από εδώ είναι, στο κουμπάκι και μετά στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα επόμενα επεισόδια. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Καταρχήν, το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτό δεν το ακούω στην Ελβετία που εργάζομαι, αλλά το ακούω κυρίως στο ελληνικό Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες και άντρες μερικές φορές, αλλά είναι κυρίως κοπέλες οι οποίες βγαίνουν και λένε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαγορεύει τη χρήση βοτάνων σε παιδιά κάτω των 24 μηνών. Και όταν ακούνε ότι κάποιος έδωσε χαμόμηλο ή κάτι τέτοιο, γίνεται χαμός, δηλαδή έχω δει άσχημες καταστάσεις bullying και πραγματικά με στενεχωρεί αυτό και ήθελα έτσι να το συζητήσουμε λίγο. Καταρχήν, υπάρχει ένα χαρτί το οποίο λέει Nutritional Guidelines for Infants and Children κλπ. Θα κοιτάξω με κάποιο τρόπο να σας κάνω ένα link από κάτω για να μπορείτε να το διαβάσετε και οι ίδιοι, να μην θεωρείτε δηλαδή τα βέλα από την κοιλιά μου όλα αυτά. Αλλά τονίζω καταρχήν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει έδρα εδώ στην Ελβετία και εδώ οι Ελβετοί γιατροί και οι Ελβετοί γονείς δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τα βότανα και δεν έχουν και. Δεν λέω ότι το δίνουν σε τόνους, για όνομα του Θεού. Και καταλαβαίνω επίσης την ανάγκη για μέτρο πάντοτε, αλλά το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον να το ακούω αυτό και να μιλάνε για. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα βάλω λοιπόν link από κάτω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά η λέξη απαγορεύεται. Πουθενά. Δεν υπάρχει forbidden. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρομερός ή τρομακτικός φόβος. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι ο ΠΟΗ στην ουσία δρά με βάση τους κανονισμούς για public health, δηλαδή θέλει παγκοσμίως να πει ορισμένα πράγματα για να καλύψει ακόμα και πληθυσμιακές ομάδες τις οποίες δεν μπορούμε καν εμείς να φανταστούμε. Δηλαδή στην Αφρική που είχα εργαστεί κάποτε με τον άντρα μου, δίνανε πράγματι βότανα στα παιδιά και στα μωρά τα οποία εν μέρη ήταν ανακατεμένα με κοπριά ή με άλλου τύπου πράγματα τα οποία ήταν εντελώς παντελώς έτσι αμφίβολα και σε ποιότητα και σε σύσταση και κανείς δεν ήξερε τι ήταν. Πρέπει λοιπόν, και αυτό θεωρούταν κάτι καλό, δυναμωτικό και πάει λέγοντας. Τέτοια πράγματα θέλει οπωσδήποτε να αποθαρρύνει ο ΠΟΗ. Και επίσης θέλει να αποθαρρύνει το να δίνουμε ζαχαρό, νερά, τσάγια, διάφορα παράξενα ροφήματα με ή χωρίς ζάχαρη στα παιδιά και για την οδοτική υγιεινή αλλά και για την πρόθεση και υποστήριξη του θυλασμού. Σε αυτά είμαι παντελώς σύμφωνη και η τελευταία δηλαδή που θα έχει την οποιαδήποτε αντίδραση σε αυτό το θέμα είμαι εγώ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι απολύτως σωστά. Η εν λόγω διατύπωση είναι, και αν θέλετε τη διαβάζω, λέει λοιπόν ότι σε πολλές δυτικές χώρες υπάρχει μια αυξάνουσα τάση προς τη χρήση φυσικών ουσιών και εναλλακτικών σκευασμάτων και αυτό έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης βοτάνων σε βρέφη. Λέει όμως ότι τα βρέφη είναι ενδεχομένως πιο ευαίσθητα από τους ενήλικες στα φαρμακολογικά αποτελέσματα κάποιων από τις χημικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στα βοτανικά ροφήματα, το οποίο είναι σωστό, πραγματικά είναι αλήθεια αυτό. Αυτό ισχύει και για τα βότανα και για τα φάρμακα και για το οτιδήποτε, διότι τα παιδιά, τα πολύ μικρά μωρά, αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα και από αυτή την άποψη είναι κάπως πιο ευαίσθητα και βλέπει κανείς και πιο ισχυρή δράση, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πάντοτε διαφορετικές δοσολογίες. Βοτανικά τσάγια, σαν το χαμομήλι, μπορεί δυνητικά, λέει, να έχουν παρόμοια αρνητικά αποτελέσματα στην απορρόφηση μη αιμικού σιδήρου, όπως τα άλλα τσάγια μαζί και το πράσινο τσάι. Επίσης υπάρχει έλλειψη επιστημονικών μελετών ή επιστημονικών δεδομένων στο θέμα της ασφάλειας των διαφόρων βοτάνων και βοτανικών ροφημάτων για βρέφη. Σας έχω βάλει σε link λοιπόν τις συστάσεις και όπως μπορείτε και ήδη να διαβάσετε, η διατύπωση είναι σαφώς πιο ήπια. Δεν πρόκειται για απαγόρευση, πρόκειται για στην ουσία απλά μία διευκρίνηση και μία, αν θέλετε, μία επισήμανση ότι δεν υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα για αυτή την ηλικία και μπορεί να υπάρχει δυνητικά
αρνητική επίδραση στην απορρόφηση του αιμικού σίδηρου, ιδιαίτερα όταν είναι μαζί με γεύματα, προφανώς, του μη αιμικού σίδηρου, συγγνώμη. Αυτό είναι λογικό και επίσης είναι αυτονόητο. Και τώρα σας λέω κάτι εγώ υπεύθυνα, σαν γιατρός και σαν Σουζάννα. Είναι έως απίθανο να δούμε κάποτε στο μέλλον επαρκή επιστημονικά δεδομένα στη χρήση βοτάνων και βοτανικών σκευασμάτων στα παιδιά. Τουλάχιστον όχι σε μεγάλο αριθμό και έτσι γενικευμένα αποτελέσματα. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι μελέτες συνήθως πραγματοποιούνται με έξοδα κυρίως ιδιωτικών εταιριών, δηλαδή φαρμακευτικών εταιριών. Σπανιότερα διεξάγονται και με έξοδα κρατικών φορέων ή κρατών ή κυβερνήσεων. Σε γενικές γραμμές λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας ιδιώτης, ο οποίος να πει ότι εγώ θα κάνω αυτή τη μελέτη, και συνήθως όλο αυτό γίνεται με σκοπό να μπορέσω να μελετήσω ένα φάρμακο το οποίο θέλω να βγάλω, μία ουσία την οποία θέλω να πατεντάρω και πάει λέγοντας κάποτε να μπορέσω αυτό να το παράξω και να βγάλω χρήματα από αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι το κακό, δεν το λέω με την έννοια οι κακές φαρμακευτικές που θέλουν μόνο τα λεφτά μας. Για όνομα του Θεού, οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες, ο σκοπός τους είναι να παράγουν ένα προϊόν, να το πουλήσουν και να βγάλουν κέρδος. Αυτό για μένα είναι λογικό, αυτονόητο, δεν το αμφισβητούν και οι ίδιες. Και θεωρώ ότι εφόσον κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι πολύ καλό αυτό το οποίο κάνουν. Είναι ok αυτό για μένα. Όμως επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η φαρμακευτική εταιρεία δεν έχει λόγο να εξετάσει διεξοδικά και σωστά ένα βότανο ή ένα βοτανικό σκεύασμα, διότι απλά δεν μπορεί να το πατεντάρει. Δεν μπορούμε να πατεντάρουμε ούτε το μαραθώσπορο, ούτε το χαμομήλι. Αυτό πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορείτε εσείς να σπείρετε και να φτιάξετε στον κήπο σας ή το οικόπεδο απέναντι. Και να πάτε μετά να το μαζέψετε, να το αποξηράνετε ή να το φτιάξετε φρέσκο ή να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί κάποια εταιρεία να σας το απαγορεύσει αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην ουσία καταρχήν οικονομικό κίνητρο. Αυτό είναι, αν θέλετε, το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε οικονομικό κίνητρο, γενικά οι μελέτες σε τόσο μικρά παιδιά και μωρά έχουν πάρα πολλά εμπόδια. Δηλαδή υπάρχουν ηθικά κολλήματα. Συνήθως δεν αδειοδοτούνται τέτοιες μελέτες εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες και σημαντικές. Δηλαδή υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο αντιμετωπίζει μια σοβαρότατη κατάσταση, π.χ. στη βρεφική ηλικία, στα νεογνά ή στα πρόωρα, και τότε περνάνε από τις επιτροπές αυτές οι έρευνες και τις επιτρέπουν. Και μετά υπάρχει και το πρόβλημα, αν θέλετε, και το κόλλημα του ποιος θα πάρει μέρος. Δηλαδή, ποιος γονέας θα πάει τώρα με το μωρό του των 3 μηνών και θα λάβει μέρος σε μία έρευνα, εφόσον το παιδί δεν κινδυνεύει από κάτι έτσι επίγον. Οι περισσότεροι θα λέγανε, όχι, δεν πειράζει, ας το παιδί μου ήσυχο, και πολύ λογικά. Συμπερασματικά λοιπόν θεωρώ ότι μπορούμε ήρεμα να θεωρήσουμε ότι σημαντικά επιστημονικά δεδομένα πιθανότατα δεν θα έχουμε ποτέ, αν μη τι άλλο όχι σε μεγάλο αριθμό. Το ίδιο κόλλημα με τις έρευνες ισχύει παρεμπιπτόντως, όπως είπα και προηγουμένως, και με τα φάρμακα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τα περισσότερα φάρμακα τα οποία δίδονται σε παιδιά κάτω των 24 μηνών δεν έχουν μελετηθεί ποτέ σωστά και διεξοδικά, όπως κάνουμε μελέτες σε μεγαλύτερα παιδιά ή συνήθως σε ενήλικες, οι οποίοι οι ίδιοι είναι σε θέση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους να αναλάβουν το ρίσκο και πάει λέγοντας. Υπολογίστε λοιπόν ότι τα περισσότερα φάρμακα τα οποία δίνονται στα παιδιά τα δίνουμε κάνοντας τη λεγόμενη off-label use. Έτσι λέγεται αυτό. Δηλαδή, τα δίνουμε γιατί έχουμε εμπειρία με αυτά τα φάρμακα και ξέρουμε ότι σε γενικές γραμμές είναι ασφαλή. Η εμπειρία μας με αυτά τα φάρμακα μετριέται συνήθως σε δεκαετίες. Δηλαδή, η συστηματική χρήση φαρμάκων, ακόμα και στην παιδική ηλικία, ξεκίνησε στη δεκαετία του 50-60 και έχουμε 2020 τώρα πλέον. Υπολογίστε λοιπόν ότι η πρακτική εμπειρία με τα βότανα, αντιθέτως, πάει πίσω αιώνες, στην ουσία χιλιετίες. Υπάρχουν βιβλία βοτανολογίας τα οποία είναι ακόμα από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων, από την εποχή των Κινέζων. Μπορεί κανείς να διαβάσει, δηλαδή, πώς δρούν τα βότανα και τι αποτελέσματα έχουν στο σώμα από τότε, από τον Ιπποκράτη. Δηλαδή, δεν λέω ότι αυτό είναι απαραίτητα καλύτερο από την επιστημονική έρευνα, απλά τονίζω ότι στην ουσία για τη χρήση φαρμάκων σε παιδιά κάτω των 24 μηνών βασιζόμαστε στην ουσία στην εμπειρία μας, η οποία μετριέται σε δεκαετίες, και για τη χρήση βοτάνων στηριζόμαστε επίσης κυρίως στην εμπειρία μας, η οποία πάει πίσω πολλούς αιώνες. Η κύρια δυσκολία που εντοπίζω εγώ προσωπικά με τα βότανα είναι ότι πλέον χρησιμοποιούνται ομολογουμένως από λίγους. Η γνώση δεν είναι πια ευρεία, η φυτοθεραπεία συνήθως δεν διδάσκεται στην ιατρική. Ευτυχώς διδάσκεται ακόμα στη φαρμακευτική, αν και δεν διδάσκεται σε όλα τα τμήματα φαρμακευτικής, σε όλα τα πανεπιστήμια. Και πλέον για να χρησιμοποιήσετε βότανα πρέπει ή να ξέρετε εσείς, ή να έχετε μάθει από τη γιαγιά σας, ή να συνεργαστείτε με βοτανολόγο, ή να συνεργαστείτε με γιατρό ο οποίος ενδιαφέρεται και έχει ασχοληθεί με βοτανολογία, παύλα φυτοθεραπεία. Εγώ η ίδια δεν έμαθα για τα βότανα
όταν ακόμα σπούδαζα ιατρική. Διδάχθηκα από φαρμακοποιούς, από βοτανολόγους και από άλλους θεραπευτές και από βιβλία που μελέτησα η ίδια. Και συστήνω στους γονείς θερμότατα να χρησιμοποιούν βότανα στα παιδιά τους. Εφόσον εσείς από την εξήγηση που σας έκανα δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε κάτω των 24 μηνών, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Χρησιμοποιήστε τα μετά. Χρησιμοποιήστε τα στο φαγητό, χρησιμοποιήστε τα σαν τσάι, σαν ροφήματα και χρησιμοποιήστε τα και σαν φάρμακα όταν τα χρειαστείτε. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της διάρειας, στην περίπτωση της κοιλιότητας, στο βήχα, στην ίωση, χρησιμοποιήστε τα βότανα. Είναι πραγματικά πολύτιμα. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, πάτα like, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι και ρίξε οπωσδήποτε και μια ματιά σε αυτά τα άλλα βιντεάκια, πιστεύω να σε ενδιαφέρουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο και για σήμερα σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου.